Και πραγματικά ντρέπομαι για τους συμπολίτες μας, διότι έχει τύχει και κομματικής εκμετάλλευσης. Εμείς έχουμε αποταθεί σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί, άλλοι την έχουν απορρίψει αυτή την πρόταση και άλλοι την έχουν εγκρίνει. Περίμενε, και είναι δικαίωμά τους αναφέρετο. Να σου πω κάτι, επειδή σε καταλαβαίνω ότι είσαι και εσύ αναστατωμένος και το νιώθω και το βλέπω αυτό, ας ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Δηλαδή, μας λες ότι αυτό το κομμάτι θα μπορούσε, για παράδειγμα, να το τραγουδούσε ακόμη. Και η γιαγιά μου, τέλος πάντων, και να το αφιέρωνε στην Μπείτε στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας να δείτε με ευκαιρία αυτής πόσες πολιτιστικές ή οτιδήποτε άλλες εκδηλώσεις, είτε από καλλιτέχνες, είτε εκδόσεις, είναι αφιερωμένες στην Κυπριακή Προεδρία. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο είναι μεμπτό ή οποιοδήποτε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση καταρχήν να κρίνει κανένας αν το τραγούδι είναι ωραίο, αν η προφορά σου είναι καλή. Εγώ δέχομαι την κριτική. Επειδή έχουμε την κριτική, δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η διαδικασία, η ακολουθούμενη, διότι είναι αυτός ο κίτρινος τύπος ο οποίος δημιούργησε κυρίως και δικαίως τις αντιδράσεις από τον κόσμο. Ναι, αυτό σε ρωτάω. Άρα δηλαδή αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να το έκανε ένας οποιοδήποτε άνθρωπος, δηλαδή να έγραφε, να τραγουδούσε. Και εσύ τώρα μπορείς να βρεις συνεργάτες, να γράψετε τραγούδι, να πάτε να κάνετε μία έκδοση και να πείτε και ότι επευκαιρία αυτό. Όχι, θα το κάνουμε, ναι. παιδί μου, και μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να κάνετε κι εσείς όποιος θέλει να κάνει οτιδήποτε. Και να το αφιερώσουμε όπου θέλουμε. Εγώ γιατί θεωρώ όμως ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε και ο Ντόρος έγινε αμέσως μετά, αφού εσείς μπήκατε στη διαδικασία, εσύ και ο κύριος Μαλένης, να γράψετε εκείνο το κείμενο, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ έτσι. Φάνηκε ότι σας πείραξε. Έχετε μπει στο διαδίκτυο να δείτε τι πολεμική και τι σχόλια δεχόμαστε. Ο καθένας όμως δεν έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του. Εσείς... Η γνώμη του ποια είναι, να μου λέει ότι ας πούμε τα κλονάρια που θα τα βάλεις, ή να μην κάνει κριτική συγκεκριμένα για το τι δεν του αρέσει ή του αρέσει, και να δεχόμαστε χιλιάδες υβριολόγια και χτυπήματα κάτω. Όχι, αυτό το πράγμα. Εγώ περιμένω προσωπικά από την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Διοντολογίας της Ένωσης Συντακτών να παρέμβει και να προστατέψει δύο ανθρώπους. Ποιο? Αυτό είτε... Ο δημοσιογράφος από συγκεκριμένη εφημερίδα, η οποία έχει διαρρεύσει σε άλλους δημοσιογράφους και γίνεται όλο αυτό το παραφουσκωμένο. Και ο Κικαιώνας εναντίον αυτής της έκδοσης. Ναι, θέλω εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε ένα σημείο και θα τα πούμε και αυτά τα οποία λέτε εσείς. Καταδικάζω τον κίτρινο τύπο ο οποίος προκάλεσε την οργή των πολιτών ότι αυτή η έκδοση έχει στοιχήσει 50.000 ευρώ. Άρα διαψεύδεται πρώτο, αυτό. Ναι, η έκδοση αυτή θα το πω έχει στοιχήσει 10.000 ευρώ. Ναι. Δεύτερον, όλη η έκδοση και το CD και τον DVD και όλη η παραγωγή. Εντάξει, τα δύο. Τον DVD, τα γυρίσματα του, διότι είναι CD και DVD. Ναι. Η παραγωγή του DVD με τους συνεργάτες που έχει γίνει στην Πέτρα του Ρωμιού και στο Κούριο έχει στοιχήσει 2.000 ευρώ και είναι 4 DVD. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο κρατάτε στα χέρια σας, το έργο αυτό, έχει στοιχήσει 10.000 ευρώ. Ναι, αυτά τα χρήματα είναι από τους χορηγούς που βλέπαμε στο τέλος, που αυτά είναι και η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι το λογότυπο το οποίο βλέπετε που γράφει πάνω Κυπριακή Δημοκρατία είναι το λογότυπο του Υπουργείου Υγείας. Το οποίο εμείς τι κάναμε, προσεγγίσαμε φορείς και οργανισμούς και τους είπαμε ότι με αυτή την ευκαιρία θα κυκλοφορήσει αυτός ο δίσκος αφιερωμένος στην Κυπριακή Προεδρία. Ναι. Θα σας ενδιέφερε να αγοράσετε αριθμό αντιτύπων και εμείς ως ένδειξη ευγνωμοσύνης αυτής της κίνησής σας θα βάζαμε το λογότυπό σας και θα είχατε κι εσείς μια ανάλογη προβολή. Είναι χωρίς και ήταν η προαγορά στην ουσία 50 δίσκων. Ωραία. Οι Κυπριακές Αερογραμμές δεν έχει δώσει χρήματα, απλά μετέφερε τους δίσκους από την Αθήνα στην Κύπρο. Η Βουλή αγόρασε αριθμό δίσκων. Άρα όλοι αυτοί είναι προαγορές φορείς οι οποίοι δεν έχουν βγάλει χρήματα να σας δώσουν. Έχουν βγάλει χρήματα στην ουσία. Στην ουσία έχουν αγοράσει αριθμό αντιτύπων για να δίνουν δώρο σε ξένες αποστολές αν εκείνοι θεωρούν ότι είναι χρήσιμο. Άρα εσείς... Δεν έχουμε πάρει χορηγία. Εννοείς, αυτό το CD θα δίνεται δωρεάν, θα δίνεται σαν δώρο στους ξένους που θα έρθουν στην Κύπρο εκείνη τη μέρα. Εμείς τους είχαμε προτείνει ότι αυτή η έκδοση, αν αγοράσετε 50 αντίτυπα, θα βάλουμε το λογότυπό σας πάνω εδώ και θα φαίνεστε ως χορηγή. Σταύρο μου, έχω μία απορία. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν εμένα μου έρθει, ας πούμε, να γράψω ένα τραγούδι που να λέω μέσα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, να λέω άσχετα πράγματα με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω εγώ τώρα.
να χρησιμοποιήσω ό,τι θέλω. Την αγάπη και να πω θέμα. Ότι το αφιερώνω. Όχι. Κάτι, εννοώ κάτι άσχημο. Νομίζω τώρα το έχουμε ξεφτυλίσει. Όχι, ρε παιδί μου, ρωτάω. Ρωτάω για να καταλάβω. Ναι, είναι ένα έργο το οποίο σας είχα πει και προηγουμένως ότι. Δεν λέω αυτό είναι... για το κομμάτι. Όχι, τώρα. Νομίζω ότι δεν έχεις καταλάβει το ερώτημα. Περίμενε μισό λεπτάκι για να ολοκληρώσω. Ναι. Αν εγώ θέλω να γράψω ένα κομμάτι που να λέει μέσα. Δεν λέω σε σύγκριση με το κομμάτι. Λέω ένα άλλο κομμάτι, οτιδήποτε. Και να θέλω να το αφιερώσω. Δικαιούμαι. Στο CD αυτό που θα βγάλω να γράψω ότι η Κύπρος καλωσορίζει την Ευρώπη στο παλιό της σπίτι, θα μου το επιτρέψουν αυτό. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Από πού πρέπει να πάρεις άδεια για να το γράψεις αυτό? Ξέρω εγώ, γι' αυτό σε ρωτάω. Βλέπετε πουθενά εκεί πέρα το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας? Δεν χρειάζεται αυτό. Να πάρεις άδεια. Να πάρω άδεια να βγάλω ένα πολιτιστικό έργο, για όνομα του Θεού. Δεν ζούμε σε τρομοκρατία, δεν ζούμε σε χούντα. Και γίνεται όλο αυτό το οποίο έχει γίνει και θεωρώ αδίκως. Και όσον αφορά τις κριτικές οι οποίες γίνονται και ο εξευτιλισμός μέσα από γκρουπ κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία άρχισαν από, από συγκεκριμένο άρθρο δημοσιογράφου και πήγε μετά και σε άλλες ιστοσελίδες, το οποίο ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση. Θα κινηθείτε νομικά? Έτσι, ναι, έχουμε μιλήσει με τον δικηγόρο μας και στο συγκεκριμένη εφημερίδα η οποία έχει προχωρήσει σε αυτές τις ανακρίβειες θα κινηθούμε νομικά, ναι. Σταύρο μου, για εσύ... συκοφαντική δυσφήμιση και πολλά άλλα. Σαν άνθρωπος, σαν Σταύρος, γιατί εντάξει ρε παιδί μου, έχουμε δει, έχουμε διαβάσει πάρα πολλά πράγματα αυτές τις μέρες και στο διαδικτύο. Εσύ σαν Σταύρος, πώς ένιωσες όταν άνοιγες τον υπολογιστή σου και εσύ και οι δικοί σου και οι φίλοι σου και η οικογένειά σου και ο κύριος Μαλενής και όλοι οι δικοί σας άνθρωποι. Πώς ένιωσες, πες μας πραγματικά που τα είδες όλα αυτά και για τα κλονάδια? Καταρχήν να σας πω ότι έχει τρεις μέρες να κοιμηθώ, διότι είμαι συνεχώς πάνω από τον υπολογιστή και βλέπω αντιδράσεις. Σε άλλες αντιδράσεις πραγματικά γελούσα και καθόμουν σε συγκεκριμένη καφετέρια στη Λευκοσία και γελούσα πραγματικά. Αλλά σε κάποια άλλα σχόλια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, πραγματικά λέω και εγώ, είναι ποτέ δυνατόν να ασχολείται κανείς με τέτοιο επίπεδο ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποφασίσει, ας πούμε, σήμερα να μπουν στον υπολογιστή και να διασύρουν δύο ανθρώπους. Γιατί δεν μπορείς να μπουν. Θετική πλευρά. Ποια θετική? Ότι γίνεται μια θετική πλευρά. Είναι δύσκολο να σου δίνει τα κλονάκια από αυτό και να το δισαπαντήσει. Θα ήταν καλύτερα να περάσει απαρατήρητο και αδιάφορο. Αυτό το κομμάτι έχει κάνει το απόλυτο μπαμ. Προτιμούσα να περάσει απαρατήρητο και αδιάφορο παρά να κατηγορηθώ ή να επιχειρηθεί να σπηλωθεί όλη αυτή η διαδικασία με οποιαδήποτε οικονομικά σκάνδαλα, με οποιασδήποτε πολιτικές σκοπιμότητες. Να σου δίνετε ευκαιρία να το πεις τώρα, οπότε μην νιώθεις ενοχικά για αυτό το πράγμα. Δεν νιώθω ενοχή. Είμαι στενοχωρημένος, διότι έχουμε μπει εμείς σε μια διαδικασία να αποδείξουμε, ας πούμε, με όλο αυτό το οποίο έχει γίνει, ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ας πούμε. Με την έκταση που έχουν δώσει, τις ανακρίβειες που έχουν πει, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να στερήσουμε από τον απλό τον κόσμο να πει τη γνώμη του αν του αρέσει ή αν δεν του αρέσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί δεν έχει χάσει τον ύπνο του τρεις μέρες. Έχει χάσει τον ύπνο του τρεις μέρες. Περίμενε, μισό λεπτάκι. Είναι άλλο για τις ανακρίβειες, όχι για την κριτική η οποία είναι δεν μ' αρέσει το αγγλικό, δεν μ' αρέσει η προφορά κλπ. Εγώ το διαχωρίζω. Είμαι στεναχωρημένος διότι συγκεκριμένος δημοσιογράφος έγραψε ανακρίβειες, ξεσηκώθηκε ο κόσμος και δικαίως ακούγοντας όλα αυτά τα έξοδα τα οποία ήταν, υπερβολές και δεν υπάρχουν ούτε ίχνος στην πραγματικότητα και όλες οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθήσαμε για να πάρουμε τις χορηγίες είναι νομότυπες. Και το Βρυσίδης έχει ενοχλήσει, ρε Σταύρο μου, όμως. Με έχει στεναχωρέσει το Βρυσίδη. Τώρα διότι... οποιοδήποτε άνθρωπο θα τον στεναχωρούσε, μη λέμε τώρα. Με έχει στεναχωρέσει το Βρυσίδη διότι γίνεται αναφανδόν. Μέχρι και γκρουπ, ας πούμε, να με διώξουν εξορία από την Κύπρο. Έχει βγει τέτοιο πράγμα? Ναι. Διώξτε το Σταύρο Χατζησάβα, δηλαδή, από την Κύπρο. Ναι. Και πολλά άλλα. Και διερωτούνται ποιος είναι ο παππούς ο Δίτης. Αν ήξεραν λίγο από την ιστορία. Έχω δει πάρα πολλές φωτογραφίες πάντως του παππού του Δίτη αυτές τις μέρες στο ίντερνετ.